Και επειδή είναι καλοκαίρι και έχουμε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και στην Πρέβεζα, θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κοσμά Κορονέα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η παρουσίαση του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πρέβεζας 2015. Δόθηκε στη δημοσιότητα και το τελικό πρόγραμμα. Καλημέρα σας, κύριε Κορονέα. Καλημέρα, κύριε Μίχο, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιότητα το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2015 του Δήμου Πρέβεζας. Όπως διαπιστώσατε και είδε και ο κόσμος, πρόκειται για ένα πλούσιο, θα έλεγα, καλεδάρι, στο οποίο προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλων των ειδών τις εκδηλώσεις, και πιστεύω ότι θα είναι και ένα χορταστικό πρόγραμμα για τον κόσμο, όπως επίσης και θα έχει και πολλές επιλογές να κάνει και να αποφασίσει. Σημειωτέων ότι σχεδόν κάθε μέρα θα υπάρχει και μια εκδήλωση, κάποιες μέρες ίσως και δύο εκδηλώσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα έχει πάρα πολλές επιλογές και πράγματα να δει και να κάνει. Να πούμε ότι δεν, από ό,τι έχουμε δει, δεν υπάρχουν παραγωγές οι οποίες είναι από τον Δήμο. Όχι, δυστυχώς και φέτος δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε παραγωγές από τον Δήμο, γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά μας είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Ακολουθούμε τη συνταγή των προηγουμένων ετών, όπου οι παραγωγές έρχονται, τους δίνουμε το χώρο του και το θεάτριο, κυρίως τα θέατρα. Και τα εισιτήρια τα οποία βγάζουν προσπαθούν να τα καταφέρουν και αυτοί. Κάνουν αυτοπαραγωγές. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη, οι διάφοροι σύλλογοι φέτος θα κάνουν μουσικές παραστάσεις, όπως βλέπετε. Θα έρθει μια σειρά από τραγουδιστές οι οποίοι θα κάνουν κάποιες μουσικές παραστάσεις. Πάλι και αυτές οι παραγωγές θα γίνουν από τους συλλόγους, τους οποίους τους έχουν προσκαλέσει να έρθουν για να κάνουν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι είναι αρκετά πάντως και τα θέατρα και οι μουσικές παραστάσεις, δηλαδή αρκετοί μεγάλοι ηθοποιοί και αρκετοί μεγάλοι τραγουδιστές θα περάσουν την πόλη μας. Όπως επίσης, εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω είναι και την σημαντική εγχώρια παραγωγή που έχουμε, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντική, με εκδηλώσεις και από ντόπια σύνολα και από ντόπιους καλλιτέχνες, τα οποία εμένα ιδιαίτερα έτσι με χαροποιούν και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγμάτωση του στόχου του πολιτισμού για την πόλη. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος διάφορες έτσι δράσεις από τοπικούς φορείς τις βοηθάει, όχι τόσο πολύ οικονομικά όσο λογοτεχνικά. Ενώ παράλληλα σιγά σιγά κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις αρχίζουν να γίνονται έτσι μεγάλοι θεσμοί με ακτινοβολία τόσο στο εσωτερικό εξωτερικό. Για παράδειγμα, έγινε τις προάλλες του Jazz Festival, τώρα την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Διεθνές Φωτοδιακό Φεστιβάλ, μετά έχουμε το Φεστιβάλ Χορού, το Φεστιβάλ Γυμναστική για Όλους, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Γιορτή Σαρδέλας φέτος, 22 Αυγούστου. 22 Αυγούστου. Προσπαθούμε να την βάζουμε όσο το δυνατόν πιο πίσω, έτσι προκειμένου να βοηθήσουμε και την επέκταση, είπαμε λίγο, της τουριστικής περίοδου. Γιατί κακά τα ψέματα, ο τουρίστας που επισκεφθεί την πόλη μας θέλει να συνδυάσει και τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, αλλά παράλληλα θέλει να δει και κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα φροντίσουμε μέσω και του φετινού προγράμματος. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η Πρέβεζα πλέον έχει ένα ελκυστικό πακέτο που συνδυάζεται ο πολιτισμός, ο τουρισμός, οι καλές τιμές, η καθαρότητα της πόλης και η φιλοξενία, η οποία για μένα είναι από τις καλύτερες που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και θέλω να συγχαρώ και τους επαγγελματίες, τόσο τους ξενοδόχους όσο και τους μαγαζάτρους με τα καταστήματα εστίασης και τις καφετέρειες, γιατί παρατηρείται ένα πολύ καλό επίπεδο υπηρεσιών, το οποίο σε σχέση και με τις τιμές οι οποίες καταφέρνει η Πρέβεζα να διατηρεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, το 100% των επισκεπτών πιστεύει ευχαριστημένο, έτσι και από προσωπικές μου εμπειρίες που έχω από ανθρώπους που μιλάω. Άρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά σε αυτή την πόλη και νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στους επιχειρηματίες, στους φορείς που προσπαθούν έτσι και παράγουν αυτό το αγαθό. Από την άλλη, βέβαια, η χρονιά δεν θα είναι και ιδιαίτερα εύκολη, έτσι λόγω της
συνθήκης που υπάρχει με την οικονομία της χώρας, αισιοδοξούμε ότι κάποια εμπόδια θα ξεπεραστούν και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Απλά πριν έτσι ολοκληρώσουμε, επειδή βέβαια την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε και πιο αναλυτικά και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον πρόεδρο της Αρμονίας, ωστόσο επειδή ασχολείστε έτσι πάρα πολύ με το θέμα, θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το χοροδιακό φεστιβάλ και για όλα αυτά που ετοιμάζονται. Ναι, φέτος πραγματικά το χοροδιακό φεστιβάλ ήταν και για εμάς που είμαστε έτσι πιο κοντά στην οργάνωση, μια έκπληξη, αφού δεν σας κρύβω ότι θα έχουμε πάρα πολλές χοροδίες, περίπου 20 στον αριθμό, από όλη την Ευρώπη. Ήταν έτσι πρωτόγνωρο για μας και μας θύμισε λίγο τις παλιές καλές μέρες, αφού ένα σύνολο τύπου 1.000 ατόμων θα επισκεφτεί την πόλη μας για πάνω από 4 μέρες. Ήδη η πρώτη αποστολή θα έρθει την Κυριακή και θα είναι από τη Δανία και η οποία θα κάτσει περίπου 10 μέρες στην πόλη μας. Σε αυτή τη χοροδία θέλω να πω ότι θα μείνουν με δικά τους έξοδα σε ξενοδοχεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Πρέβανας. Θα φάνε, θα πιούν όλα αυτά με δικά τους έξοδα. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσό θα μείνει στην πόλη. Από την άλλη, εμείς προσπαθούμε να οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε το χοροδιακό φεστιβάλ. Υπάρχουν αρκετοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση, όπως είναι, θα τους αναφέρω, μπορεί να ξεχάσω και κάποιον, αλλά η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Πρέβεζας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η Ιερά Μητρόπολης, η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, το Μουσικό Σχολείο, ο Σύλλογος Φωτοτών Λιμένος Πρέβεζας. Ενώ όπως και κάθε χρόνο φέτος είμαστε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης θέλω να πω ότι η εκδηλώση θα γίνει σε όλη την περιοχή της Πρέβεζας. Το φεστιβάλ θα αρχίσει την 5η 2 Ιουλίου και θα τελειώσει την Κυριακή 5 Ιουλίου με μια σειρά εκδηλώσεων σε όλους τους χώρους της πόλης. Θέλω να πω ότι φέτος η χοροδία ακολούθησε και ένα χορηγικό πλάνο και πάρα πολλοί επιχειρηματίες, όπως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγχαρητήρια ιδιαίτερα για αυτά, τα αποκλήθηκαν στο κάλεσμά μας και θα προσφέρουν χορηγικά στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που εμείς θα το τονίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τη βοήθεια από όλους αυτούς τους φορείς. Μάλιστα. Κύριε Κονίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι με όλες αυτές τις εκδηλώσεις θα είμαστε σε συνεχή επαφή και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μίχο, και ευχαριστώ και εσάς ιδιαίτερα και τα μέσα τα οποία έχετε για την προβολή όλων αυτών των εκδηλώσεων και πραγματικά είναι σημαντική η βοήθειά σας να φτάσει δηλαδή η πληροφορία στο κοινό. Σας ευχαριστώ και εύχομαι και καλό καλοκαίρι σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Κονίνα. Καλημέρα, να είστε καλά.